λέει συνήθως ότι δεν παίζει ρόλο το αποτέλεσμα, αλλά δεν μπαίνει η ομάδα μέσα για να κερδίσει, άρα είναι θετικό ότι κερδίζει. It doesn't matter for them, even for us, but we are thinking in one moment about the preparation and not about the game. This I want to say, that in these situations we keep working on a way without thinking that in one day or two days we have a game. Είναι φυσιολογικό να μετράει το αποτέλεσμα προφανώς, αλλά παρόλα αυτά βρισκόμαστε σε ένα στάδιο στο οποίο σκεφτόμαστε περισσότερο την προετοιμασία και μετά το παιχνίδι. Οπότε είναι φυσικά σημαντικό, αλλά δεν προετοιμάζουμε, δεν κάνουμε την προετοιμασία σκεπτόμενοι ότι έχουμε και ένα παιχνίδι σε δύο ημέρες. So there are different philosophies of training in this period. Maybe one team keeps in consideration the game, maybe another no. For this reason I said that are not so important the results, but yes, ask everybody and everybody will answer to you that I want to win and I am happy for the result of today, even if tomorrow morning it's nothing, just one good training that passed. Υπάρχουν δύο διαφορετικές φιλοσοφίες, η μία η οποία υπολογίζει τα φιλικά παιχνίδια στις προηγούμενες προπονήσεις και η δεύτερη η οποία δεν το υπολογίζει τόσο πολύ. Φυσικά είναι και σημαντικό να κερδίσουμε, οι παίχτες μπαίνουν και παίζουν γι' αυτό, μας κάνει καλό, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο το επόμενο πρωί το ξεχνάμε έτσι κι αλλιώς. Από το φιλικό με τη Στερλερουά προηγήθηκαν, μάλλον ακολούθησαν κάποιες προπονήσεις. Μπορούμε να μιλάμε για πρόοδο της ομάδας αυτές τις μέρες ή απλά αυτά που θέλει να δει τα είδε. But are different games. Yes, I can say that is more. Also the game against Charleroi was a very good game for us in the balance of controlling, creating some good opportunities, the goals, the victory. Today we had more or less the same attitude. We start very well. We control the game. I can see from the players the commitment of having a good organization when we don't have the ball. When we have the ball. Είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια και το παιχνίδι με τη Σαρελουρουά ήταν ένα καλό παιχνίδι όσον αφορά την ισορροπία μας, την διάθεσή μας να ελέγξουμε το ρυθμό του παιχνιδιού και σήμερα είδαμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλό όσον αφορά τα ίδια κομμάτια όπως επίσης και τη συνεισφορά των παιχτών και τη διάθεση να ελέγξουν απόλυτα το παιχνίδι. There are details, reactions that still are a little bit far from what we want to have, but also these are totally normal because we are in the middle of preparation and far from the first official game. Okay, in 2 weeks we have the game, so are a lot of days. Υπάρχουν φυσιολογικά κάποια λάθη και κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες δεν είναι αυτές που θέλουμε τη δεδομένη στιγμή. Παρ' όλα αυτά έχουμε αρκετό χρόνο, 2 εβδομάδες μέχρι το πρώτο μας επίσημο παιχνίδι, στο οποίο θέλουμε να παρουσιαστούμε ακριβώς έτοιμοι. Reactions that come from the freshness, which is not in this moment. As well, the reaction that comes from the new automatism, which there are not in this period. Αντιδράσεις οι οποίες... We have to have patience and to work and to work and to work. But what I like is that the understanding of the players it's in a correct way. Οι αντιδράσεις αρχικά μας λείπουν λόγω του ότι δεν είμαστε φρέσκοι τη δεδομένη στιγμή λόγω της προετοιμασίας. Επίσης μας λείπουν οι αντιδράσεις αυτές γιατί οι αυτοματισμοί οι οποίοι έρχονται στην ομάδα είναι συνεχώς καινούργια, αλλά αυτό που κρατάμε είναι η διάθεση των ποδοσφαιριστών και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να προσαρμοστούν σε ό,τι καινούργιο ζητάμε. I'm happy for the kind of games that we played until now. As opponents, because all of them they were very aggressive with a huge intensity, maybe different from the games that are in Greece. All they pressed in front, trying to press very high intensity, even going over a limit, which we are not used. So provoking our players to manage even the frustration in. In the physical contact. Είμαι πολύ χαρούμενος και για το είδος των φιλικών παιχνιδιών τα οποία παίξαμε, με τα οποία είχαν αρκετή ένταση, με ομάδες οι οποίες ενδεχομένως να πήγαιναν και λίγο πιο πάνω από το φυσιολογικό όριο. Αντιμετωπίσαμε αντιπάλους που δεν θα αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως στην Ελλάδα, οι οποίοι ήθελαν να πιέσουν ψηλά, προκαλώντας έτσι και τους ποδοσφαιριστές μας να ανταπεξέλθουν και να διαχειριστούν και αυτή την ένταση των παιχνιδιών. Θέλετε να μας πείτε τι έχει γίνει με τον Ουάρντα?
But I don't believe that is necessary. You already know the position, the official position of the club. He asked for a permission, having to solve personal issues, and he is out of the team. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι παραπάνω. Γνωρίζετε την θέση της ομάδας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο ποδοσφαιριστής του έχει παραχωρηθεί άδεια για να αντιμετωπίσει ένα προσωπικό του ζήτημα και έτσι δεν βρίσκεται εδώ. Να ρωτήσω αν μου επιτρέπετε, γιατί βλέπουμε στα φιλικά παιχνίδια και στις δοκιμές, δοκιμάζει τον Καγκάβα και τον Βρακά. Στο κάδρο του υπάρχει ο Μπίσεσβαρ από ποια άποψη, αν έχει συνομιλήσει μαζί του, το πρόγραμμα πότε μπορεί να επιστρέψει, γιατί μέχρι σήμερα νομίζω έχει υποχρεώσει. He will be in the first day of trainings in Thessaloniki. Normal that he is involved. This is one of his two positions inside of the team. So I can tell you that apart maybe very few, very, very, really very few aspects, I am satisfied for the work of everybody, for the improvement, for this time in which we are with the preparation. Ο Μπίσεσβαρ θα βρίσκεται μαζί μας από την πρώτη μέρα των προπονήσεων στην Θεσσαλονίκη. Φυσιολογικά είναι ένας παίκτης ο οποίος βρίσκεται στο κάδρο, βρίσκεται στα πλάνα μας. Είναι μία από τις δύο θέσεις αυτή στην οποία αγωνίζεται. Γενικότερα θα ήθελα να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, αν εξαιρέσω κάποιες μικρές λεπτομέρειες, από όλους τους ποδοσφαιριστές και από την συμμετοχή τους σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Δεν θα ρωτούσα για δημοσιεύματα, αλλά επειδή αφορά έναν παίκτη που ξέρει πάρα πολύ καλά και να φέρουμε στο Τζοβίνκο, θα μπορούσε να μας πει κάτι γι' αυτό, έχει γνώση. You know myself for I don't know how many years that I don't like to talk about transfers. We have a strategy, we have I can tell you that the group is not closed in a way or another way. Jovinko is a fantastic player. We had a fantastic relation with him. We had fantastic days and performances and winning trophies in Saudi. But I don't want to enter in this kind of. Με ξέρετε χρόνια, δεν θέλω να μπαίνω σε μεταγραφικές κουβέντες. Όσον αφορά τον Τζιοβίνκο, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε μια φοβερή σχέση. Ακόμα έχουμε μοιραστήκαμε μια φοβερή εμπειρία στην Σαουδική Αραβία, κερδίζοντας τρόπαια και έχοντας πολύ ωραίες εμπειρίες μαζί. Η ομάδα ακολουθεί μια στρατηγική, έχει ένα πλάνο και το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι το γκρουπ μας και το σύνολό μας δεν έχει κλείσει πλήρως τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή δεν είναι στις τελευταίες κλήσεις του κινητού του. We have to come back. Έχω απαντήσει και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επιστρέψουμε. Ευχαριστούμε πολύ.